Απογοητευμένος ο Γιωβάνοβιτς γιατί ότι δεν κατέληξε η μπάλα στο πλεχτό σε αυτές τις δύο περιπτώσεις. Γιατί γνωρίζει πολύ καλά ότι δύσκολα θα δημιουργήσει πολλές φάσεις μπροστά στην αντίπαλη. Θα δούμε εδώ την ομόνια με τον Ασίς που κατεβάζει. Ο Γκικίεβιτς δεν μπορεί. 1-0 για την ομία που ανοίγει το σκορ με τον Αντρές Κέμπρη στο 35. Έχασε απανωτές δύο ευκαιρίες η Ένωση. Την τιμώρησε η ομόνια στο 35 ανοίγοντας το σκορ με τον Αντρές Κέμπρη από την assist του Νούνου Ασίς. 1-0 λοιπόν για τους πράσινους που λύνουν το κορδιοδεσμό και ανοίγουν το σκορ, όπως και ο Αντρές Κέμπρη που ανοίγει λογαριασμό με τα αντίπαλα δίχτυα. Πρώτο εφετινό γκολ για τον Μαλτέζο. Ξανά η βαθιά παλιά, το κατέβασμα το ωραίο από τον Ασίς. Ο Γκικίεβιτς δεν μπόρεσε. Ο επερχόμενος όμως Κέμπρη από κοντά πλάσαρε και νίκησε τον Μάστρου για το 1-0. Και από άλλη κάμερα το 1-0 για την Ομόνια. Και ήρθε τελικά το γκολ από τον παίχτη που δεν φάνηκε γκολ. Ο Ασίς δεν έχει καθόλου τεχνική, τα είδαμε τώρα. Η Ομόνια εδώ μπροστά. Ο Σκέμπρη δυσκολεύτηκε στο κοντρό. Το πλασέ για 2-0 με τον Λεάνδρο Μαρκολίνη. Αυτό κι αν είναι σύμπτωση. Οι παίκτες που σκόραραν πέρσι στο 2-0 σκοράρουν και φέτος. Σκέμπρη και Μαρκολίνη αυτήν τη φορά στο 50. Ο Λεάνδρο το 2-0. Υπάρχει ένας γνωστός χαρακτηρισμός για την μπάλα Μάρκο Ράουφμαν. Εδώ ξανά το γκολ από την κόντρα που έγινε. Ο Σκέμπρη δεν μπόρεσε αρχικά το κοντρόλ. Στη συνέχεια γύρισε εξαιρετικά στο Λεάνδρο, που δεν είχε κανένα πρόβλημα να πλασάρει και να νικήσει τον Μάστρο για το 2-0. Ένα δεύτερο γκολ που ουσιαστικά δίνει προβάδισμα ασφαλείας για την Ομόνια δύο τερμάτων νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο. Ομόνιες και η... δεν έχουμε υποδείξει offside εδώ. Συνεχίζεται το παιχνίδι, το γύρισμα 3-0. Λούκας Γκικίεβιτς θα χρηστεί και αυτό σκόρερ στο 85. Πάνω που πήγα να πω ότι έχουμε καιρό να δούμε τεχνικό offside. Άφησε ο βοηθός. Είναι φάση πρέπει να δούμε. Πάντως η Ομόνια στο 85 κλειδώνει την πρώτη φετινή της νίκη με τον Λούκας Γκικίεβιτς. Ο Πολωνός δεύτερο γκολ στο πρωτάθλημα. Την ώρα που εκτελείται υπάρχει offside. Καθαρό offside. Καθαρό offside, ναι. Άφησε ο βοηθός. Λάθος από τον Μάριο Δημητριάδη. Το οποίο εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο η Ομόνια με τον Γκικίεβιτς. Από κοντά, σαν σε προπόνηση αυτή τη στιγμή. Ομόνια και πάλι μπροστά με Τέιλορ. Θερβέρα το γύρισμα, 4-0. Με τον Πλατινί να χρήζεται και αυτό σκόρερ στο 87. Να λοιπόν που και ο Πλατινί χρήζεται σκόρερ και η Ομόνια δίνει διαστάσεις τριάμβου στην νίκη της με τέταρτο γκολ αυτή τη φορά από τον Πλατινί. Τέσσερι διαφορετικοί σκόρερ. Και αυτό βεβαίως είναι ότι καλύτερο για την ψυχολογία των ποδοσφαιριστών. Εδώ βλέπετε στο δεύτερο δοκάρι μόνος ανενόχλητος ο Πλατινί από την σέντρα του Θερβέρα. Το 4-0. Μάρκο. Έχει σκοράρει τριπλέτα που έπαιξαν από την αρχή με Σκέμπρη και Κιέβιτς και Πλατινί. Λείπει έναν γκολ του Τέιλορ, να είμαστε κομπλή. Στο 88 έχουμε μπει.